μέταλλο των θερμών τριπτών της Ένωσης, έξω από το πέτο, δεν συγκρατεί την μπάλα. Ο Γιώχανσον έξω, πλατέρα, Χρήστος Αραβίδης, στα 120 δευτερόλεπτα, στα 2 λεπτά, από το ξεκίνημα του μάτς. Είναι λάθος. Πορτογάλου τερματοφύλακα, κήκε, δεν καθάρισε σε πρώτη φάση, άφησε την μπάλα να του γλιστρήσει από τα χέρια. Η ΑΕΚ το εκμεταλλεύτηκε να τυφλώσει από τον πλατέρα που εξελίχθηκε σε πάσα για την κεφαλιά γκολ του Αραβίδη. Το Μπέτο, αν την μπάλα δίχως πίεση από αντίπαλο, σημαντική συμμετοχή του Γιάκομπ Γιώχανσον, το σουτ, όλα κανονικά, μετά τον Πλατέλα. Κεφάλι του Αραβίδη για την μπάλα πήγαινε έξω. 1-0 η ΑΕΚ. Το Μπέτο που το πρωί στα Σπάτα δεν έκανε προπόνηση γιατί εμφάνισε συμπτώματα αμυγδαλίτιδας. Πρώτα αυτά, ο Ουνάι Έμερι αποφάσισε να τον βάλει στο μάτς απόψε. Πάμε στον Κώστα Γελιτάκη. Αρχήν, μιλώντας για τον Πέτο, ήταν απόφαση τελευταία στιγμή να παίξει, γιατί μιλώντας με τους ανθρώπους της Σεβίλης, περίπου μία ώρα πριν είναι... Πάσα που βγαίνει για τον Μαριάνο, αυτός την κόβει έξω για τον Ρέγιες, 1-1. Αυτή την μοναδική επαφή που έχει την μπάλα με τον αριστερό πόδι. Σε Αντώνιο Ρέγιες έπαιξαν πολύ γρήγορα την επίθεσή του, βγήκε το άνοιγμα για τον Μαριάνο, αυτός δεν γέμισε μέσα στο μπούκιο και ό,τι γίνει, στοχευμένα έρχεται την μπάλα έξω για τον Ρέγιες και τα υπόλοιπα. Τον δουλειά για το αριστερό πόδι του αρχηγού της Σεβίλης, αλλά στο απέναντι γάμα, ΑΕΚ 1, Σεβίλη 1, σαν να τον γκολ, υπέροχο σουτ. Του Ρέγιες για την ισοπάρεση των Ανταλουσιάνων μετά την ασίστ του Βραζιλιάνου Μαριάνο. Άπιασε το σουτ για τον Μπαρόκα. Η αγκαλιά με τον Ιγκόρα. Σκόρερ. Να γλυκόμε δύο γκολ στο 20 λεπτό.